Η συζήτηση σημερινή για την κύρωση των 5 συμβάσεων γίνεται σε μια ιδιαίτερα οξυμένη περίοδο, όπου έχουμε την κλιμάκωση των υπεραλιστικών ανταγωνισμών. Η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των δύο επαρχιών, του Ντομπάς και του Ντονές, από την Ρωσία, συνδέεται με τις επεμβάσεις των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, συνδέεται με τις ένοπλες επεμβάσεις της Ουκρανίας ενάντια στο λαό του Ντομπάς και φέρνει βεβαίως πιο κοντά τον κίνδυνο ενός μιας γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης. Άλλωστε, οι σχεδιασμοί των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο της Ουκρανίας κρατάνε από πολύ παλιά, από το 2013 και την περικύκλωση της Ρωσίας. Από αυτή την άποψη, ως ΚΚΕ θεωρούμε υποκριτικά τις διάφορες τοποθετήσεις των αρχηγών και υπεριαλιστικών αυτών οργανισμών περί προστασίας της κυριαρχίας της Ουκρανίας, όταν οι ίδιοι αυτοί οι οργανισμοί, οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση καταπατούν και καταπατούν κυριαρχικά δικαιώματα και προχωρούν σε αλλαγές συνόρων. Ιουγκοσλαβία και Βαλκάνια, Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Λιβύη και ο κατάλογος αυτός δεν έχει τέλος. Έτσι λοιπόν είναι καθαρό ότι έχουμε να κάνουμε με έναν πόλεμο, με μια σύγκρουση στην οποία στη βάση του είναι ο ανταγωνισμός. Και αυτά ακριβώς αντανακλά τα οικονομικά αλλά και γεωπολιτικά συμφέροντα των μονοπωλίων. Η σύγκρουση αυτή, ο πόλεμος αυτός, έχει ταξικό περιεχόμενο. Είναι σύγκρουση ανάμεσα στις αστικές τάξεις. Είναι ένας υπεριαλιστικός πόλεμος και δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα των λαών. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και αξιοποιεί και καλλιεργεί τον εθνικισμό, επιχειρεί να απονομιμοποιήσει τις κρατικές οντότητες, γιατί η αλλαγή των συνόρων έχει αποδείξει ότι αποτελεί ευρύτερη και εγκυμονεί ευρύτερους κινδύνους. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο και το προσφυλές μέσο της καταφυγής στον αντικομμουνισμό, όταν αντιστρέφεται η πραγματικότητα επί της ουσίας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, ως πολυεθνική σοσιαλιστική ένωση ότιμων κρατών, όλα αυτά τα ζητήματα είχαν αντιμετωπιστεί. Οι λαοί ζούσαν αρμονικά και αναπτύσσονταν ικανοποιώντας τις σύγχρονες ανάγκες τους. Οι εξελίξεις που βιώνουμε σήμερα δεν είναι το αποτέλεσμα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, της προσπάθειας της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, αλλά αντίθετα αποτελούν τις συνέπειες της καπιταλιστικής παλινόρθωσης. Από αυτή την άποψη ως ΚΚΕ καταδικάζουμε όλο το φάσμα εμπλοκής, γιατί η χώρα μας εμπλέκεται σε αυτούς τους σχεδιασμούς, από την ύπαρξη των Αμερικανικών βάσεων, από τη συμμετοχή σε στρατιωτικές πολυεθνικές ασκήσεις, από τις αποστολές στρατιωτικών δυνάμεων στο εξωτερικό. Και από αυτή την άποψη ως ΚΚΕ δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στην αστική τάξη της χώρας μας και στις κυβερνήσεις. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Κίνημα Αλλαγής, που επί της ουσίας στηρίζουν και εξυπηρετούν με τις πολιτικές τους τους αμερικανοατοικούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και απαιτούμε να κλείσουν οι βάσεις, να μην επικυρωθεί η νέα Ελληνοαμερικάνικη συμφωνία και να μην πάει κανένας Έλληνας στρατιώτης και αξιωματικός στην Ουκρανία. Να απεμπλακεί η χώρα μας από τους αμερικανονατοικούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Εμείς λέμε ότι η λύση σε αυτό το πρόβλημα, η μοναδική ελπιδοφόρα διέξοδο για τους λαούς της περιοχής και για τον Ουκρανικό αλλά και για τον Ρώσικο λαό, αλλά και για τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο σοσιαλισμός, όπου θα μπορέσουν ακριβώς να ζήσουν ισότιμα και να λύσουν τα όποια προβλήματα υπάρχουν. Απέναντι από αυτή, απόρρια αυτών των ανταγωνισμών, το σφοδρότερο των ανταγωνισμών, είναι και το κύμα ακρίβειας, το οποίο πλήττει και τη χώρα μας και όχι μόνο. Και ιδιαίτερα τα λαϊκά στρώματα πλήττει η ακρίβεια. Γιατί είναι πολύ μεγάλη επίπτωση στα πιο φτωχά και εξαθλιωμένα λαϊκά στρώματα από τη νέα εκτίδαξη του κύματος ακρίβειας. Όμως αυτό αφενός μεν σχετίζεται με τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στις πολυεθνικές,
με τις γεωπολιτικές, με τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς, αλλά σχετίζεται και με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Όλα αυτά τα χρόνια που εξυπηρετούσαν αυτούς τους σχεδιασμούς. Ποια ήταν αυτή? Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα στο ρεύμα, και η πράσινη μετάβαση. Από αυτήν την άποψη είναι υποκριτική η τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγο, ότι με κάθε τρόπο, λέει, πρέπει να απαντήσουμε στις ανάγκες ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα το λένε αυτό? Όταν ως κυβέρνηση προώθησαν την απολιγνητοποίηση και επέβαλαν ως μεταβατικό καύσιμο το φυσικό αέριο, όπως είναι παντού βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταβατικό καύσιμο το εισαγόμενο ορυκτό φυσικό αέριο. Και σήμερα αυτά ακριβώς τα επίδικα πληρώνουμε. Όταν τότε μόνο το ΚΚΕ τόνιζε την ανάγκη να αξιοποιηθεί το σύνολο των εγχώριων πηγών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και του λιγνίτη. Και ότι αυτοί οι σχεδιασμοί είναι σε βάρος ακριβώς της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς λέμε καθαρά ότι η πάλη ενάντια στην ακρίβεια δένεται ακριβώς με την πάλη ενάντια στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων και των πολιτικών που υλοποιούν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα που στηρίζουν αυτές τις πολιτικές. Γι' αυτό ακριβώς ο στόχος η πάλη δεν μπορεί να είναι άλλη παρά η άμεση μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και η κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και του ΦΠΑ στο ρεύμα αλλά και στα καύσιμα. Με αυτές τις σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνουμε την παρέμβαση. Ο εισηγητής μας τοποθετήθηκε αναλυτικά για τις 5 συμβάσεις και για ποιο λόγο το ΚΚΕ της καταψηφίσει. Ευχαριστώ πολύ.